naszego projektu to LYPS, czyli pozwól swojej pasji rozbłysnąć. Naszymi partnerami była szkoła grecka, włoska i dwie szkoły rumuńskie. Νομίζω ότι το LYPS ήταν τόσο πετυχημένο, πρώτον γιατί βασίστηκε στην συνεργασία όλων των μελών, εκπαιδευτικών και μαθητών, και γιατί τελικά κατάφερε να βγάλει το πάθος και το ταλέντο όλων των μαθητών. Uczniowie pracowali w 8 międzynarodowych zespołach pod kierunkiem nauczycieli mentorów. Rywalizowali między sobą, realizując różnorodne zadania. Στο πρόγραμμα αυτό σχηματίσαμε ομάδες δύο ή τρία ατόμων από κάθε χώρα. Ομάδες αυτές διαγωνίστηκαν σε δοκιμασίες και βαθμολογήθηκαν. Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι η νικητή των ομάδων είναι η δικιά μου, η Αρτούρος. Moim ulubionym wyzwaniem było wyzwanie przyrodnicze, w którym obserwowaliśmy zwierzęta w ich naturalnym środowisku poprzez kamery internetowe. Później pisaliśmy do nich notatki i zamieszczaliśmy w książce internetowej. W historycznym wyzwaniu musieliśmy tworzyć fakebooki z pewnych postaci historycznych. To fakebook, jak się pokazamy danego wywczego, και εμείς μοιάζει με το Facebook, μόνο που περιγράφει ζωή βιασμών ανθρώπων. Μου άρεσε που παρόλο που μένω στην Ελλάδα, μιλούσα με μια δασκάλη η οποία βρισκόταν στην Πολωνία και μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε καλά. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ με το LYPS ήταν ότι ήμουν κι εγώ εκπαιδευτικός και είχα γύρω στους 12-13 μαθητές, οι οποίοι ήταν σε άλλες χώρες. Και αυτό συνέβαινε για πρώτη φορά. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Uwielbiam realizować projekty eTwinning, bo widzę, jak uczniowie podchodzą także do tego z pasją i są tymi działaniami bardzo podekscytowani. Οι μαθητές μου δεν μπορούν εύκολα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και έτσι λοιπόν μπορώ να τους προσφέρω εγώ την δυνατότητα να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες μέσα από το eTwinning, να γίνουν φίλοι και καλοί συνεργάτες με άλλα παιδιά και να νιώσουν ότι τελικά μπορεί στο μέλλον να γίνουν άξια μέλη μιας μεγαλύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας.